Διψάει το Ηράκλειο και ενώ 3 χρόνια πριν ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός χαρακτήριζε προσωπικό του στοίχημα την σε 24ωρη βάση υδροδότηση όλου του Δήμου. Τώρα τα αποθέματα νερού είναι στα όρια και το καλοκαίρι προβλέπεται δραματικό, την ώρα που ο καύσωνας έχει κάνει ήδη την εμφάνισή του και το θερμόμετρο αγγίζει ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Παίρνω νερό από άλλη γειτονιά, από το Γιώφυρο. Για να, από φίλους δηλαδή, από οικογενειακούς φίλους, για να φέρω νερό να βγάλω πάνω. Να, το βαρέλι από πάνω στο αυτοκίνητο ακόμα. Και τώρα αδειάζω το άλλο δεύτερο βαρέλι από κάτω. Και τα ερωτήματα είναι σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή, πρώτον, αν είναι αν η επάρκεια που έχουμε σήμερα από όλες τις πηγές, από Σελέμι, Γεωτρήσεις, και από αλλού παίρνουμε νερό, αν φτάνουν να καλύψουν τη ζήτηση, αν έχουμε αυξημένη ζήτηση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αν έχουμε βλάβες και σε τι έκταση είναι αυτές οι βλάβες και τι προβλήματα δημιουργούν στην ομαλή τροφοδοσία και αν έχει προχωρήσει αυτό το θέμα των 5 νέων ιδιοτρήσεων, τα οποία είχε εξαγγείλει ο κύριος Δήμαρχος πριν λίγο καιρό στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο ουσιαστικά θα δούλευε σαν εναλλακτική και συμπληρωματική λύση για την τροφοδοσία της πόλης. Το μαρτύριο της σταγόνας συνεχίζεται με δεκάδες πολίτες να αντιμετωπίζουν έναν πραγματικό εφιάλτη. Μεγάλοι σε ηλικία, ακόμη και μικρά παιδιά, ζουν κάτω από τριτοκοσμικές και άκρως επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία συνθήκες. Νιώθει ότι βρίσκεται πραγματικά στο survivor, έτσι δεν μου είπες? Ναι, αυτό είπα και το ίδιο κάναμε με το χειμώνα και δεν ήταν το χειμώνα να κάνεις ένα ζεστό ντουζ, αλλά δεν γίνεται αν δεν έχεις νερό, αν δεν έχεις τίποτα. Δηλαδή στο Survivor κάτι κάνουν εκεί. Και έχω και μασκάκια. Καθημερινά και όλη μέρα. Μέρα νύχτα έχω το οξυγόνο. Ούτε νερό ούτε τίποτα. Δεν έχω να κάνω τη λάτρα μου, δεν έχω να πλύνω την καθημερινή μου δεν ζωή. Δεν έχετε δηλαδή νερό δεν στο μπάνιο, στην κουζίνα, πουθενά. Πουθενά νερό. Με μπουκάλια να γεμίζω μπουκάλια, να ρίχνω μπουκάλια στην τουαλέτα. Μα είναι δυνατόν να ρίχνω μπουκάλια στην τουαλέτα και να έχω το παιδί μου άρρωστο μέσα? Οι δεξαμενές δεν γεμίζουν ποτέ. Άρα δεν υπάρχει και πίεση για να βγει το νερό εδώ πάνω. Πολλές φορές έχουμε απευθυνθεί στον κύριο Φακουρέλη να μας αλλάξει το δίκτυο, να μας δώσει από άλλη μεριά νερό. Δυστυχώς δεν έχει ακουστεί η φωνή μας ποτέ. Με σαμπελιές, βασιλιές, φορτέτσα, Άγιος Ιωάννης Κνωσού, Καλού, Ρουκάνη, Καρκαδιώτισσα και Κυπαρίσι. Οι περιοχές και τα χωριά που είναι στο κόκκινο τη δεδομένη χρονική στιγμή. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, Νίκο Φακουρέλη, τα αποθέματα νερού είναι οριακά στο Ηράκλειο, πίεση δεν υπάρχει και γι' αυτό το λόγο αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα περιοχές και χωριά του Ηρακλείου. Στο είχαμε πει ότι Ιούνιο-Ιούλιο θα υπάρξει ένα πρόβλημα στο Ηράκλειο και θα το λύσουμε με κάποιες διανομές. Οπότε αυτό είναι για 10 μέρες δεν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα. Οπότε αυτό θα είναι ένα πρόβλημα που θα το συναντάμε όλο το καλοκαίρι? Πιστεύω όχι. Πιστεύω όχι. Με κάποια διανομή που γίνεται σε κάποιες περιοχές, κάποια ψηλά σημεία, αυτό κοιτάμε τώρα πώς θα το λύσουμε με το να κόβουμε και να δίνουμε από άλλες περιοχές κτλ. Αλλά είναι και το πρόβλημα των βλαβών που φαίνεται και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν αποκαθίστανται γρήγορα και γιατί παρουσιάζεται με τέτοια μεγάλη αύξηση. Τελευταίο χρόνο ουσιαστικά είναι αυτό το θέμα. Τι εναλλακτικά σχέδια έχουν για να αντιμετωπίζουν πιθανά προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν? Και εκεί ουσιαστικά ζητάμε να ενημερωθούμε και να ελέγξουμε την μοντέρια, διότι θεωρούμε ότι υπάρχει μια ανεπάρκεια στην πολιτική που εφαρμόζεται. Οι τριτοκοσμικές εικόνες που κατέγραψε η Κρήτη TV είναι αποκαλυπτικές. Οικογένειες που προσπαθούν να επιβιώσουν χωρίς νερό. Νοικοκυρές που παλεύουν με μπουκάλια και κουβάδες που γεμίζουν από τη βρύση του νεκροταφείου για να τηρήσουν τη στοιχειώδη υγιεινή.